παιδί. Μιλάμε και εμείς 30 κιλά εδώ. Τα πέντε, έκανα βόλτα μες στο στούντιο. Μια χαρά μου, τα χάσαμε, μέσα, μην κλαίγεσαι. Για πες. Ο Άκης μας πήγε την Τέμη για γλυκά, στην Καλυθέα. Τι. Και ως gentleman κουβαλάει τα γλυκά ο Άκης. Και την πήγε και για μπουγάτσα πριν, επίσης στην Καλυθέα. Ωραίο ζευγάρι. Έχει φωτογραφίσει το OK. Δηλαδή και κουβαλητής κανονικά ο Άκης, έτσι. Αυτό έχεις να σχολιάσει ή ότι θα έπρεπε να τις φτιάχνει μόνο σπιτικά γλυκά. Μα το θέμα είναι ότι τις φτιάχνει και στο σπίτι και πηγαίνει και τις ψωνίζει κιόλας. Είναι πάνω τις και το παίζει η Δήμων. Μιλάει για τα γλυκά που έχω. Εγώ δεν νομίζω να μαγειρεύσει στο σπίτι ο Άκης. Μαγειρεύει, βέβαια. Ένα άνθρωπο που είναι όλη μέρα μαγειρεύει την τηλεόραση, μαγειρεύει στο μαγαζί του κτλ. Μα δεν προλαβαίνει να βγει να φάει έξω ο Άκης, παιδιά. Αφού σχολεύεται το βράδυ ο άνθρωπο. Στο μαγαζί είναι σηκώτο να αφήνουν. Για τον εαυτό του, για την κοπέλα του, θα μαγειρεύει. Ένα πιάτο για τον εαυτό του. Ένα πιάτο, Γιώργο, και εγώ και σε φασουτάδικο που δουλέψει μου ένα μπέργκερ μα το δίνανε. Αυτό δηλαδή. Ένα πιάτο θα το παίρνει και για την Τέμη. Ποιο δεν τα είσαι την Τέμη. Θα παίρνει και ένα πιάτο. Δεν είχαν έρθει εδώ οι βοηθοί. Και μια σαλάτα. Τσέλει από τα χέρια του. Κάνετε λάθο. Ο Άκης μαγειρεύει πάρα πολλά φαγητά στο σπίτι, στην κουζίνα του σπιτιού, το έχω ξαναπεί. Και το κάνει μετά. Γιατί θέλει η κουζίνα να μην είναι επαγγελματική, έτσι ώστε όταν την κάνει κάποιο από το σπίτι να βγαίνει ακριβώ ο χρόνο ψησίματο και οτιδήποτε λάθο να το βλέπει. Γιατί όταν χρησιμοποιεί επαγγελματικά υλικά ή μια επαγγελματική κουζίνα, βγαίνει αλλιώ η συνταγή. Μάλιστα. Οπότε στο σπίτι του μέσα υπάρχουν ό,τι φαγητά κάνουμε εδώ στην εκπομπή και άλλα τόσα, σημεία 4 φορέ. Το βράδυ τα κάνουμε. Δεν είναι πιο ωραίο τώρα που δεν το κρύβουν και είναι πιο γελαστή και τα λοιπά και πιο χαλαρή. Δεν πειράζει. Δεν το ξέρουν, βέβαια, να ξέρει. Δεν το ξέρουν, αλλά είναι πιο χαλαρή. Γιατί τώρα το έχουν δημοσιοποιήσει. Οπότε είναι πιο χαλαρή. Τώρα έδεσε το γλυκό, ρε Γιώργο μου. Δεν το έχουν καταλάβει πάντω. Έδεσε και πάνε για γλυκά. Το έχουν καταλάβει, αλλά κοίταξε πώ το κοιτάει στα μάτια. Πάντω, παιδιά, είναι πολύ τζέντλεμα. Μακάρι να όλοι οι άντρε τον Άκη. Επειδή τη πήρε ένα υπόλοιπο. Πώ το κοιτάει τώρα αυτό, Ρεσά. Δηλαδή, μακάρι όλε οι γυναίκε να ζητάνε από του άντρε. Συγγνώμη, μακάρι όλε οι γυναίκε να ζητάνε από του άντρε του ένα κουτί γλυκά. Τι λε τώρα. Μπορώ να σου πω κάτι. Επειδή μιλάω μαζί του, κάνει κάποια πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Χωρί να είναι πολύ μεγάλα, είναι σημαντικά και είναι κάποιε λεπτομέρειε. Τι δηλαδή, για πε. Διάφορο, τώρα δεν τον ξεβρακώσω τον άνθρωπο. Κάνει πράγματα που είναι ωραία και μ' αρέσουν. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Ο άνθρωπο είναι κανένα εκατομμυριούχο ή τίποτα τέτοιο. Μα να καταλάβουμε και εμεί τι εννοεί, που απευθύνεσαι. Κάνει εκπλήξει. Κανονικά πράγματα. Είναι ωραία πράγματα αυτά να τα κάνει κάποιο. Δεν μιλάει για τι φωτογραφίε. Γενικά από αυτά που ξέρει το λέει. Είναι σαν άνθρωπο. Είναι τυχαίροι που τον έχει τέλει. Οι άντρε κάνουν στι συντρόφου του αντίστοιχα πράγματα ή στι γυναίκε του. Δεν κάνουν όλοι. Α, ναι. Έχει παράπονο η τώρα. Πηγαίνει κάποιον. Λες και πράγματα καλά που δεν ναι. Που είναι τα ξέρεις από γενικό ρεπορτάζ. Αυτό το ξέρω, έχουμε λύσει. Όταν δεν πας κάποιον το του... Όχι βρε παιδιά, γνωρίζει. Εντάξει τώρα παιδιά, λέω ψέματα, λέω, αφού το πιστεύω το που το λέω. Λέω, αλήθεια το λέω, είναι τυχερή ιδέα, είναι αλήθεια. Ωραία. Εσύ τι πρόβλημα έχεις. Δηλαδή φροντίζει να της κάνει κάτι. Κάς μην γενέθλια γιορτή. Ναι, αλλά πες, και ο Δημήτρης θα κάνει αυτά. Όχι, δεν ξέρω, ο Δημήτρης κάνει πολύ καλά. Δεν το πάει έτσι. Ο Βρετός θα κάνει ο Βρετός. Όχι. Δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ξέρεις, νομίζω δεν θα τα κάνει θα πει τώρα ο Βρετός. Δεν τον έχω να τα αυτό κάνει. Λέω. Αυτή είναι η ιστορία. Λιάγκασμε, μου είπαν χθες ότι είναι λέει, πολύ ερωτευμένη. Ποιος, είναι. Ποιος. Κάποια φίλη της Αραβανή. Ότι είναι πολύ ερωτευμένη η Αραβανή. Άρα περνάει καλά και με το Βρετό. Έτσι μου πάνε. Γι' αυτό λάβει. Πάμε ξανά από την αρχή. Εσύ δεν τα βλέπεις αυτά. Πάμε. Εδώ τώρα δηλαδή, εγώ τα κάνω. Εσύ έλεγες ότι δεν μπορεί να είναι ερωτευμένη, γιατί ο προηγούμενος ήταν πιο δυνατός. Πάμε στη συμπαθήτριά σου, Γιωργάκη. Αλλάζει το, δηλαδή, παιδιά, προσέξτε, αλλάζει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ είναι τα συναισθήματα των ανθρώπων και αλλάζουν. Δηλαδή, τα συναισθήματα δεν αλλάζουν. Συναισθηματόμετρο. Η Σάσα είχε φεύγει το συναισθηματόμετρο. Τα συναισθήματα είναι το μόνο πράγμα που αλλάζει. Συναισθηματόμετρο. Ναι. Και εμείς εδώ μετρώμε κάθε μέρα τα συναισθήματα. Δηλαδή, πόσο ερωτευμένη είναι η Αραβανή. Ο Άκης και συναισθηματόμετρο. Πολύ σοβαρά το πήρες τώρα αυτό. Τι σοβαρά, από αυτά που λες. Για το χωρισμό δεν μας λες τίποτα. Λοιπόν, συνέχεια.